Τι δεν θα έπρεπε να υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει, τέλος πάντων, το Trust TV που λέμε, και πιο συγκεκριμένα εκπομπές που διαβάλουν συκοφαντού, φτύρουν την προσωπική ζωή του καθενός μας. Οι κουτσομπολίστιες δηλαδή. Βέβαια αυτό είναι το λιγότερο ενοχλητικό. Δεν θα ήθελα να βλέπω γεγονότα που προκαλούν πόνο, θλίψη και οδύνη να γίνονται προσωπικές reality show, reality show, γιατί αυτό είναι από τα κακά της τηλεόρασης. Μέσα στα πολλά καλά η τηλεόραση έφερε και πάρα πολλά κακά, και ένα από αυτά είναι ότι έχει ανάγκη τη ζωή μας και τη ζωή των ανθρώπων κυρίως που περνούν δύσκολα σε ένα reality show. Τι είναι αυτό που κατακρίνει τους άλλους? Κατακρίνω την ανευθυνότητα. Την ανευθυνότητα? Ναι. Το να μην αναλαμβάνω καθένα τις ευθύνες του. Σωστός. Πολύ πολύ σωστός. Μπράβο σου. Τα παιδιά στην επαρχία αντιμετωπίζουν τη μουσική γενικότερα, για να μην μιλήσω για τη δική μου, γιατί μίλησαμε πάρα πολλά και είδα τις αντιδράσεις τους, τι ακούνε, πώς αντιμετωπίζουν γενικότερα το ελληνικό τραγούδι, γιατί είναι πάρα πολύ καλλιεργημένα και πάρα πολύ μορφωμένα όσον αφορά το τομέα της μουσικής και της ενημέρωσης, της πληροφορίας. Δηλαδή η πληροφορία μεταβιβάζεται πλέον αστραπιαία και είναι update σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, ακόμη και στα πιο απόμερα. Mm-hmm. Ονειρευόσου να ρωτήσω αυτή, πως κάποια μέρα θα φτάσεις εδώ που έφτασες? Ναι, ονειρευόμουν μόνο, αν δεν είχα ποτέ αντίληψη ή τέτοια αισιοδοξία, γιατί απλά δεν γνώριζα τι είναι αυτό που θα ακολουθήσει, έτσι. Που θα ακολουθήσει. Αλλά, ξέρεις, καμιά φορά δεν είναι, ούτε εμείς ήδη δεν μπορούμε να ζήσουμε στο πραγματικό μέγεθος αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Πόσο συχνά λες τη ζωή σου αγαπώ? Σε προσωπικό επίπεδο το λέω πολύ σπάνια. Να το έχω πει δύο φορές. Mm-hmm. Το πολύ δηλαδή. Το πολύ δύο φορές. Το πολύ. Μπράβο, ναι. Μιχάλη.